Πάντα. Ναι. Ε, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ τιμητική πρόσκληση και θα μου επιτρέψετε από αυτό το βήμα να εξάρω τη συνεργασία μας αρκετά χρόνια τώρα. Ε, θα μπορούσα να καθίσω, γιατί ήδη ο κύριος Τσαγκαρόπουλο είπε προηγουμένως χρειάζεται τον νευροχειρουργό, άρα τελειώσαμε, το απαντήσαμε, πάμε παρακάτω. Εγώ απλώς παίρνω ευκαιρία από εδώ για να σας δείξω με το νευροχειρουργικό μάτι το δικό σας το σπίτι. Δηλαδή, μπορείτε εσείς να βλέπετε θωρακικό κλοβό, αλλά εκεί που εσείς βλέπετε θωρακικό κλοβό, εμείς βλέπουμε σπονδυλική στήλη, βλέπουμε τον νοτιέο μυελό, βλέπουμε τα τρίματα από τα οποία θα μπούμε, διάφορα χαρακτηριστικά των σπονδύλων, μια άλλη οπτική για την πλευρά και πώς μπορούμε να τη διαχωρίσουμε γιατί θα μας βοηθήσει όλο αυτό μαζί με τους συνδέσμους στην προσπέλασή μας η οποία προσπέλαση ούτω ή άλλω είναι μίλημα σαν νευροχειρουργική λογική. Ε, το μεσοπλεύριο διάστημα και τα αγκία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Έχουμε υπόψη μας τις αρτηρίες και τις φλέβες και εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Για μας όλες οι αρτηρίες είναι Αντάμκεβιτς και γιατί, γιατί δείτε πόσο μεγάλη πληθώρα διαφορετικών θέσεων είναι στην Αντάμκεβιτς, αλλά ακόμα και αυτό που λέμε είναι από αριστερά, μόνο το 70% είναι από αριστερά. Υπάρχει ένα 30% που είναι από την άλλη τη μεριά. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με αυτά και ειδικά με τις διαθωρακικές προσπελάσεις, το πρόβλημά μας ήταν ότι είχε τεράστιους βλάβες, κυρίως επασβεστομένες δισκοκύλες που πιέζανε το νοτιό μυαλό και δεν μπορούσε να πα από πίσω γιατί ο άρρωστο είχε κινητικότητα και δεν ήθελε να τον βγάλει παραπληγικό. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να κάνουμε διάφορου τύπου προσπελάσει. Δεν ήταν δικέ μα ιδέε φυσικά, αλλά είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτά ήταν και οι ιδέε για τι συνεργασίε μα. Εμεί, ξέρετε, δουλεύουμε με το μικροσκόπιο. Έχουμε προστιοπλάγιες και πλάγιες ε, θωρακικές προσπελάσεις σε όλα αυτά με τη διάνοιξη της πλευρεγκάρσιας, αναγνωρίζοντας τον ευραγγιακό δεμάτιο και ειδικά στα Ντάμπελ Τούμορς βοηθάει, γιατί ούτω ή άλλως αυτή είναι μια σχετικά χρόνια κατάσταση, έχει κάνει διεύρυνση του τρίματος, άρα θα μας δώσει χώρο και με το μικροσκόπιο θα γίνει ακόμη περισσότερο. Αυτά είναι ε, κατάγματα όγκοι, φλεγμονές, αλλά και κύλες, ιδιαίτερα επασβεστομένες και παλιές που χειρουργούμε. Ε, όταν μετά από κάποια χρόνια άρχισα να χειρουργώ και αισθανθήκαμε όμορφα με το θωρακικό κλοβό, τότε κατέβασα και εγώ πριν από κάποια χρόνια αυτή την εργασία, αν όντω ο, 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 ο θωρακοχειρουργός χρειαζόταν ή αν ήταν stand-by. Και αυτό γιατί Two εμείς minutes. δουλεύαμε εξοϊπεζοκοτικά. Για σάσο ο είναι κάτι που μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το ε, διαχειριστείτε. Ε, συνεχίσαμε με την ογκολογία σε όλη αυτή την περιοχή. Και θα πει κανεί, ναι, ειδικά σε αυτά τα double tumors, μπορεί να βγάλετε εσεί αυτό και να πάμε εμεί από πίσω, να βγάλουμε το άλλο. Πράγμα που σημαίνει δύο επεμβάσει για τον άρρωστο ή στη μία επέμβαση να αλλάζει θέσει χωρί να έχει λόγο. Αυτή ήταν μία ενδοσκοπική εικόνα ενό τέτοιου νευρινόματο. Όμω, δείτε τι γίνεται άμα το δούμε μικροσκοπικά. Εδώ είναι ο νοτιό μυαλό. Έχουμε ανοίξει τη ε, μήνυγκα και υπάρχει κομμάτι το οποίο πιέζει τον ο Μιελό, έχει νευρικά ενίδια και ε, τα σημεία κλειδιά για μας είναι η νευροπαρακολούθηση, η νευροπλοήγηση και για σας υποθέτω, ε, ο νευροχειρουργός αν χρειάζεται, αν δεν χρειάζεται, δεν ξέρω σίγουρα όμως νομίζω είναι stand-by και θα είναι ένα χέρι βοηθείας για σας δεν χρειάζεται, δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, θα προτιμούσα να με ρωτήσετε πράγματα ε, η μαγνητική τομογραφία είναι εκ των όνου κάνευ γιατί οφείλουμε να δούμε τι γίνεται με τον νοτιό μυελό τι πίεση υπάρχει και τι όχι μπορούμε από την προσπέλαση που κάνετε εσείς στη διαθωρακική ανοίγοντας τον αφιένα, να αφαιρέσουμε όλο τον όγκο και μπορούμε να έχουμε μια πλάγια προσπέλαση στον νοτιό μυελό και να ε, καθαρίσουμε την περιοχή από τον νοτιό μυελό πάντα προσέχουμε τις αρτηρίες Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Να κρατήσουμε λίγο αυτό για μας, πώς το είπατε, όλες οι αρτηρίες είναι αντάνκεβιτς, έτσι. Ναι, Πατέ. ναι, 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 ναι. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλο σεβασμό στην περιοχή. Και επίσης τα όρια πάντα... Ξέρεις, τα όρια είναι οι φαλοκρυπίδες. Ή θα σου δημιουργήσουν συνεργασίες ή θα σου δημιουργήσουν ε, ε Ευτυχώς εμείς έχουμε εξαιρετική συνεργασία και νομίζω εκεί βρίσκεται και το ότι αυτοί οι ασθενείς πάνε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ.